Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στους ειδικούς η αγριότητα πίσω από το νέο αιματηρό περιστατικό σε βάρος 36χρονης γυναίκας από τον σύντροφό της. Τι να πει κανείς. Νομίζω πια πως δεν είναι ζωώδες αυτό που γίνεται. Μέσα στα ανθρώπινα δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να χτυπήσει με 14 μασαριές έναν άλλον χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, αλλά κι αν ακόμα υπήρχαν αιτίες. Έπρεπε να φτάσουμε εκεί. Είναι αυτές οι τραγικές καταστάσεις που συμβαίνουν και λυπάμαι πάρα πολύ που έγινε πάλι στην πόλη μας. Δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια κακοποιητική συμπεριφορά. Σίγουρα ευχόμαστε όλοι να μην έχει το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Σίγουρα ωστόσο δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια συμπεριφορά η οποία δυνητικά θα μπορούσε να μετρούμε ακόμα μια γυναικοκτονία και ακόμα μια αυτοκτονία. Θα λέγαμε ότι παρόμοιου είδους συμπεριφορές αφορούν κυρίως άνδρες, οι οποίοι άνδρες ωστόσο σε ένα σημείο αντιμετωπίζουν και θέμα συνήθως κατάθλιψης σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο ποσοστό φτάνει στο 75%. Όταν ωστόσο μιλούμε για πετυχημένη γυναικοκτονία, εντός αγωγικών τη λέξη πετυχημένη βεβαίως, και πετυχημένη αυτοκτονία. Αν και τα αίτια της αιματηρής επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, στο κάδρο μπαίνουν ανησυχητικές συμπεριφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία ακόμη γυναικοκτονία. Πόσο σοκαριστικό πια είναι αυτό και τι μπορεί να πει κανείς, βεβαίως ακόμα είναι σε εξέλιξη όλα αυτά που κάνει η αστυνομία. Όμως εμείς πια το λέμε σαν περιστατικό. Δεν είναι δυνατόν με τέτοια αγριότητα να φερόμαστε άνθρωπος προς άνθρωπο. Τι να ελπίζει πια κανείς, ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να ακούμε, να μαθαίνουμε, να διαβάζουμε τους άλλους που κάθονται δίπλα μας, να παρακολουθούμε τι συμβαίνει, αν κάτι ακραίο συμβαίνει, να το δούμε από κοντά. Νομίζω ότι ίσως γενικότερα ως κοινωνία θα πρέπει να μιλούμε περισσότερο, να καταγγέλουμε περισσότερο, να ανοίγουν τα στόματα περισσότερο, δεδομένου του ότι στην περίπτωση της βίας έχουμε ισχύει το κλασικό «όποιος σιωπά είναι συνένοχος». Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η αγριότητα είναι κορύφωση μιας κατάστασης που ήδη προϋπήρχε. Σίγουρα παρόμοιες συμπεριφορές, ωστόσο γενικά μιλώντας, θα πούμε το ότι δεν εμφανίζονται στη μέση του πουθενά. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει γενικότερα να μας κάνει περισσότερο υποψιασμένους όλους επάνω σε θέματα τα οποία αφορούν την ψυχική υγεία. Η Μέρη Παχιαδάκη αναφέρθηκε στην δραματική αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία βασιλεύει στην Ελλάδα, με τα ποσοστά να είναι υψηλά και στην Κρήτη, καθώς πίσω από τις κλειστές πόρτες αρκετές γυναίκες βιώνουν ένα πραγματικό εφιάλτη. Έχουμε περιστατικά κακοποίησης, δεν είναι βέβαια σε αυτή την κατάσταση, αλλά όμως τα περιστατικά τα οποία διαχειριζόμαστε καθημερινά, φυσικά δεν έχουν αυτή την αγριότητα. Υπάρχει μέσα ένας θυμός, υπάρχει ένα μίσος, πολλές λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποτυπώσουμε την κακοποίηση.